Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Άλλη μία Τρίτη με την πράσινη ενημέρωση και σήμερα θα συζητήσουμε ένα άκρως ενδιαφέρον θέμα. Αφορά την χωροθέτηση φωτοβολταϊκών πάρκων, τα θετικά, τα αρνητικά, τα προβλήματα που έχουν προκύψει με μία νέα εξέλιξη, όπου έχουμε την ουσιαστική αναστολή της συζήτησης νέων αδειοδοτήσεων που αφορούν τα φωτοβολταϊκά, μέχρι να εκπονηθεί η στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που τα αφορά. Θα φιλοξενήσουμε σήμερα δύο άτομα από την Υπηρεσία Ενέργειας και μίαν εκπρόσωπο του Τμήματος Περιβάλλοντος. Να ξεκινήσω με τον κύριο Ιωσήφ Ιωσήφ. Να ξεκινήσω με τον κύριο Γιώργο Μπαρτασίδη και τον κύριο Ιωσήφ Σπυρίδων και οι δύο από την Υπηρεσία Ενέργειας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε και οι δύο μαζί μας. Και αργότερα θα είναι μαζί μας η κυρία Ειρήνη Κωνσταντίνου εκ μέρους του Τμήματος Περιβάλλοντος. Έχουμε μια μικρή τεχνική δυσκολία και θα γίνει σύνδεση αργότερα. Αγαπητοί κύριοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ας ξεκινήσουμε με τον κύριο Ιωσήφ, ο οποίος έχει και μια ενημερωτική υποχρέωση και θα αναγκαστεί να μας αφήσει σύντομα. Κύριε Ιωσήφ, το τμήμα σας έχει αναλάβει την εκπόνηση της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την χωροθέτηση των φωτοβολταϊκών πάρκων ουσιαστικά σε γη, όπου δεν είναι χωροθέτηση επί υφιστάμενων κατασκευών. Αντιλαμβάνομαι σωστά? Σωστά αντιλαμβάνεστε. Να σημειώσουμε βεβαίως ότι η στρατηγική μελέτη δεν αφορά μόνο τα φωτοβολταϊκά, αφορά όλες τις τεχνολογίες. Α, μάλιστα. Άρα και ολική ενέργεια, γεωθερμική. Ναι, όλες τις τεχνολογίες, τις οποίες τουλάχιστον μας είναι γνωστές σήμερα. Μάλιστα. Αυτό ακούγεται πολύ ενδιαφέρον, γιατί είχαμε πάντοτε ερωτήματα για το γιατί στην Κύπρο ειδικά έχουμε επικεντρωθεί στα θέματα ηλιακής και ολικής ενέργειας. Μπορείτε να μας πείτε λίγο περισσότερο για ποιες μορφές ενέργειας θα... Η στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων απευθύνεται για όλες τις τεχνολογίες. Ούτως ή άλλως προσπαθούμε να έχουμε μια ουδέτερη στάση ενάντια στις τεχνολογίες. Τώρα, ο λόγος που προχωρούν πολλοί επενδυτές στα φωτοβολταϊκά είναι ξεκάθαρο, διότι είναι η τεχνολογία που φαίνεται να είναι και η πιο συμφέρουσα για την Κύπρο, για τους ίδιους στην Κύπρο. Έτσι, γι' αυτό προχωρούν οι περισσότεροι στα φωτοβολταϊκά. Υποθέτω ότι είναι και λογικό, γιατί το αιωλικό δυναμικό του νησιού είναι περιορισμένο και αντιλαμβανόμαστε από τους αιωλικούς χάρτες που είχαν παρουσιαστεί σε κάποια φάση ότι περιορίζονται συνήθως σε περιοχές οι οποίες είναι ταυτόχρονα και ειδικής φυσικής καλονής ή προστατευόμενες περιοχές Natura, περιοχές όπου έχουμε μετανάστευση πουλιών. Πολύ σωστά το θέτετε. Υπάρχουν ζητήματα και για όλες τις τεχνολογίες, αλλά στη συνδεδομένη περίπτωση που τη στιγμή που προσπαθούμε να συγκρίνουμε τώρα αιωλικά με φωτοβολταϊκά, ναι, στην Κύπρο έχουμε τεράστιο ηλιακό δυναμικό, πιο περιορισμένο αιωλικό δυναμικό, με αποτέλεσμα ότι με τη διαφορά κόστους που υπάρχει σήμερα μεταξύ των τεχνολογίων, οι περισσότεροι επενδυτές επιλέγουν τα φωτοβολταϊκά και τις ηλιακές τεχνολογίες κατ' επέκταση. Να πάμε όχι επειδή θέλουν τα αιωλικά. Ούτε εμείς είμαστε εναντίον των αιωλικών. Να μου επιτρέψετε να πάω λίγο και στον κύριο Μπαρτασίδη. Πέστε μας λίγο, υποθέτω ότι επειδή συνεχώς συζητούμε και για την ανάγκη να συνυπάρχουν διαφορετικές πηγές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ειδικά δεδομένου του ότι εφόσον έχεις ήλιον, πιθανότατα να μην έχεις αέρα, και το αντίθετο, δηλαδή όταν είναι συννεφιά, όταν δεν μπορεί να παραχθεί ενέργεια από τον ήλιο, συνήθως έχεις αεράκι. Δεν είναι κάπως έτσι που υπάρχει μια προσπάθεια συνύπαρξης των δύο πηγών ενέργειας? Εντάξει, είναι απόλυτα σωστή η διαπίστωση. Συμβαίνει πάντα. Συμβαίνει ορισμένες περιόδους, ορισμένες ώρες του χρόνου. Ειδικά επειδή ο άνεμος δεν είναι τόσο προβλέψιμος, δεν μπορούμε να βασιστούμε πάνω σε την αρχή. Αλλά υπάρχει ακόμα μία παράμετρος η οποία μπορεί να βοηθήσει στην εξομάλυνση της παραγωγής, που είναι η αποθήκευση ενέργειας, που είναι ένα από τα θέματα που θα εξεταστεί παράλληλα και τούτα όλα μαζί ονομάζονται υβριδικά συστήματα. Δηλαδή, είτε είναι δύο τεχνολογίες μαζί, άπε.
είτε είναι μια τεχνολογία ΑΠΕ με μια συμβατική, είτε μια τεχνολογία ΑΠΕ με αποθήκευση ενέργειας, να μπουν κάτω από έναν άλλον άξονα υλοποίησης τώρα που προβλέπεται μες στην αγορά, ίσως και κάποιο σχέδιο μελλοντικά που θα προτρέπει να μπορούν να ταυτιστούν δύο τεχνολογίες ή και περισσότερες, ώστε να εξομαλύνουμε την παραγωγή και να τη σταθεροποιήσουμε. Είναι μέρος και αυτών της στρατηγικής μελέτης για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο θα γίνεται η πιθανή αποθήκευση του δυναμικού ή είναι δύο ανεξάρτητα θέματα? Όχι, η αποθήκευση είναι τελείως ανεξάρτητο θέμα, είναι καθαρά τεχνικό θέμα. Περιβαλλοντικά δεν επιβαρύνει τόσο ιδιαίτερα το περιβάλλον. Ίσως κάποιες παραμέτρους για την ανακύκλωση, π.χ. αν θα πάμε σε μπαταρίες. Αλλά εδώ αξίζει να πούμε ότι από το 2010, όταν εκπονήθηκε η πρώτη στρατηγική μελλοντική επιπτώσεως στο περιβάλλον, τα θέματα είχαν εξεταστεί μέσω των ηλιοθερμικών συστημάτων. Το πρώτο σχέδιο δράσης αξιολόγησε την εγκατάσταση μεγάλων ηλιοθερμικών που απαιτούσαν και τεράστιες εκτάσεις και είχε ληφθεί υπόψη το θέμα της θερμικής αποθήκευσης τότε σε εκείνο στο παγιόν το σχέδιο. Το οποίο αξίζει να πούμε ότι είναι ακόμα σε ισχύ μέχρι το τέλος του 2020 τουλάχιστον είδα σε ισχύ το υφιστάμενο σχέδιο δράσης. Όταν, δηλαδή, για να το διευκρινίσουμε, αυτή τη στιγμή το σχέδιο δράσης το οποίο κάλυπτε, να το πω διαφορετικά, το πλαίσιο πάνω στο οποίο βασίζονταν το Τμήμα Περιβάλλοντος και οι υπόλοιπες αρχές για να μπορέσουν να εξετάσουν μία αίτηση για φωτοβολταϊκών πάρκων, είχε εκπονηθεί το 2010. Ο λόγος δηλαδή που χρειάστηκε τώρα να μπείτε στη διαδικασία για εκπόνηση καινούριου σχεδίου είναι το ότι εξέπνευσαν τα 10 χρόνια που κάλυψαν, άρα πρέπει να καλύψουμε την επόμενη δεκαετία. Ναι, αυτό είναι το κύριο, ας το πούμε, αίτημα του Τμήματος Περιβάλλοντος. Αν και ορισμένα από τους στόχους που βάλαμε στο 2010 δεν έχουν καλυφθεί ακόμα. Δηλαδή, δεν καλύψαμε όλες τις τεχνολογίες ή όλα τα μεγαβάτ. Άρα, ίσως υπάρχει ακόμα λίγο περιθώριο και για να καλυφθούν κάποια έργα. Αλλά σίγουρα ως το 2030 να γίνουν πολλά περισσότερα έργα. Και το κύριο που θέλουμε να εξετάσουμε είναι τόσο το εθνικό σχέδιο δράσης, αλλά η χωροταξική πολιτική και η εντολή δύο της πολεοδομίας, που είναι αναθεωρηθεί και βάσει της εντολής δύο της αναθεωρημένης της πολεοδομίας να χτιστούν και οι πολιτικές οι επόμενες. Πέστε μας λίγο, απλά για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές, η εντολή 2 αφορά τις κατευθυντήριες γραμμές της πολεοδομίας ως η καθήλυνη αρμόδια αρχή πολεοδομικά για το πώς να μπορούν να προχωρούν μεγάλες αναπτύξεις γενικότερα, έτσι. Όχι μόνο για τα φωτοβολταϊκά εννοώ. Να, Τζόζεφ θέλει να συμπληρώσει. Ναι, αν ο κύριος Σπυρίδων είναι πιο... Απολογούμε. Όχι, επειδή είδα τον προσπαθώ να μιλήσει. Ναι, κύριε Σπυρίδων, να σας ακούμε. Η εντολή 2 του 2006 είναι η εντολή που καθορίζει την χωροθετική πολιτική του κράτους όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Άρα είναι μόνο για ΑΠΕ, μάλιστα. Ναι. Η εντολή 2 του 2006 είναι από, προφανώς όπως το λέει, είναι από το 2006. Δεν είχε κάποια αναθεώρηση ή κάποια επικαιροποίηση μέχρι σήμερα. Και το οποίο περιβάλλοντος ζήτησε όπως προχωρήσουμε να δούμε ξανά την εντολή, καθότι υπήρξαν διάφορες αντιδράσεις που διάφορους είτε συνδέσμους είτε αγρότες κλπ. Και αυτό προχωρούμε με τη στρατηγική μελέτη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων να αξιολογήσουμε την εντολή, το τι μας, που μας κατευθύνει η εντολή και να δούμε ποιες τυχόν αλλαγές χρειάζονται. Θα ήθελα να κάνω κάποιες ερωτήσεις για το θέμα και την εκπρόσωπο του Τμήματος Περιβάλλοντος, οπότε θα στραβώ σε εσάς για κάτι πιο εξειδικευμένο. Αυτή τη στιγμή, από το 2006 μέχρι σήμερα, είμαι σίγουρη ότι έχουμε δει μια εντελώς καινοτόμα προσέγγιση σε διάφορες μορφές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Δεν είναι κάτι το οποίο θα ήταν θεμητό να συμπεριληφθεί στη νέα χωροθετική πολιτική. Παραδείγματος χάρη,
Μας έχει παρουσιαστεί μελέτη για δημιουργία ενέργειας μέσα από τον κυματισμό στη θάλασσα, με τη χρήση, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, μαγνητών. Αυτό είναι κάτι εντελώς καινούργιο και καινοτόμο και ίσως να χρειάζεται ένα πιο όρθιο περιβαλλοντικό πλαίσιο για το πώς θα μπορούσε να χωροθετηθεί μια τέτοια εγκατάσταση. Γιατί σίγουρα με κάποιον τρόπο θα υπάρχει κάποια επικοινωνία και με την παραλία. Παραδείγματος χάρη, είμαι βέβαιη ότι εσείς έχοντας συντριφίσει θα μπορούσατε να μας πείτε πολύ πιο καινοτόμες ιδέες και τρόπους παραγωγής ενέργειας. Ναι, κοιτάξτε, όσον αφορά τις τεχνολογίες στη θάλασσα, που εκτός από την παλαιριακή έχουμε και τα αιωλικά στη θάλασσα. Αλλά τούτα εξετάζονται κάτω από τη θαλάσσια προταξική πολιτική που ήδη εφεσπίστηκε. Και υπάρχει. Η οποία είναι πιο πρόσφατη. Η χωροταξική πολιτική είναι του 2019, αν θυμούμε καλά. Ναι, νομίζω πρόσφατα. Ναι, αρκετά πρόσφατα. Εντάξει, θυμούμε, συζητούσαμε τη χρόνια και στη Βουλή κτλ. Πρόσφατα όμως οριστικοποιήθηκε. Ναι. Έχουμε όντως μια τάση στην Κύπρο να τα συζητούμε όλα πάρα πολλά διεξοδικά και με μεγάλους χρονικούς. Είναι μόνο στην Κύπρο. Έβλεπα στην υπόλοιπη Ευρώπη παίρνει μέχρι και 7 χρόνια να διοδοτήσουν ένα έργο στη θάλασσα. Άρα αν είμαστε γενικό... μόνοι. Εντάξει. υπάρχουν, ειδικά και όσα έχουν να κάνουν και με το νερό στην Ελλάδα που παρακολουθούσαμε και εκεί πέρα, είναι τα πιο χρονοβόρα έργα, γιατί επηρεάζονται διάφοροι παραγοντές. Στην Κύπρο γενικά η αδειοδότησή μας είναι τόσο ασχή, αλλά να μην πούμε τώρα να περιοριστούμε στα περιβαλλοντικά. Γιατί οι καινοτόμες τεχνολογίες υπήρχαν και υπάρχουν και τις είχαμε υπόψη μας. Το θέμα είναι πότε θα γίνουν όριμες να αναπτυχθούν. Πιλωτικά έργα, ειδικά για πιλωτικά έργα, υπάρχει και μια απόφαση από τη ΡΑΕΚ και του Υπουργείου ότι μπορούμε να τα εξετάσουμε κάτω από άλλον καθεστώς, άμα ένα έργο είναι μόνιμο και δεν θα μείνει στο χώρο για πολύ καιρό. Είχαν εγκατασταθεί και κάποιες ανεμογεννήτριες πιο παλιά σε στυλ κόνου. Έχουν κάνει και τα πανεπιστήμια διάφορα έργα, ειδικά το Ινστιτούτο Κύπρου στο Πεντάκομο έστησαν ένα ηλιοθερμικό πάρκο μικρό. Ο Πανεπιστήμιο Κύπρου κάποιες μονάδες άλλες φωτοβολταϊκά με αφαλάτωση νερού. Θέλω να πω, γίνονται όσον αφορά τα ερευνητικά τα προγράμματα. Βέβαια, θα δούμε ηλιοθερμικό και μόνιμη κανονική εγκατάσταση στην θάλασσα, αν δεν κάνω λάθος. Έχει προχωρήσει η αδειοδότηση της από τα τέλη του 2019. Σωστά. Εντάξει, το έργο ακόμα είναι προχώρησε. Ξεκίνησε από ότι όσο γνωρίζουμε σε κατασκευαστικά έργα, αλλά έχει εξασφαλίσει τις άδειες. Και ήταν μέσα στο πρόγραμμα του 2020. Οι τεχνολογίες όμως που ακόμα δεν είδαμε, τις που αναφέρατε εσείς, ίσως είναι οι τεχνολογίες του υδρογόνου. Όσον αφορά το υδρογόνο, είναι κάτι το οποίο ίσως μας προβληματίσει στο ΣΒΕ να δούμε τις πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις που μπορεί να έχει μια ανάπτυξη υδρογόνου. Αλλά τεχνολογίες που θα έρθουν προς το τέλος της περίοδου που διανύουμε, ίσως και στην επόμενη. Η προσπάθεια για αποθήκευση της ενέργειας αντιλαμβάνουμε ότι μπορεί να περιλαμβάνει όμως και τη χρήση κάποιων φυσικών στοιχείων. Μας είχε δοθεί μια καινοτόμως ιδέα όπου η excess ενέργεια, η περισσότερη ενέργεια που μπορεί να παραχθεί μια συγκεκριμένη περίοδο του χρόνου μπορεί να διοχετεύεται σε κάποιο φράγμα και μέσω αυτής της ενέργειας να δημιουργείται κινητική ενέργεια για εκ νέου παραγωγή ηλεκτρισμού και με αυτόν τον τρόπο να δημιουργείται ένα συνεχές σύστημα. Κύριε Σπυρίδων, αν μπορείτε να μας βοηθήσετε. Εντάξει, υπάρχουν οι λεγόμενοι τεχνολογία της αλληλοταμίευσης, η pump storage, όπως το ονομάζουμε στα αγγλικά. Είναι τεχνολογία που θεωρητικά είναι όριμη. Βεβαίως, στην Κύπρο υπάρχει το θέμα με το ποια είναι τα φράγματα, υπάρχει θέμα με το νερό στα φράγματα, κάποτε έχουμε νερό, κάποτε δεν έχουμε. Δεσμεύονται ποσότητες νερού που πρέπει να μόνιμα μέσα. Είναι το πιο εύκολο έργο για τα δικά μας δεδομένα. Συν ότι μια πολύ προκαταρκτική μελέτη που είχαμε κάνει εμείς εσωτερικά σε συνεργασία και με το Πανεπιστήμιο Κύπρου και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
δείχνει ότι είναι πολύ δύσκολο έργο, ειδικά στο θέμα της αδειοδότησης του. Mm-hmm. Καθότι οι περιοχές που θα μπορούσε να γίνει εμπεριέχονται κάποιες νατούρα μες στη μέση, εννοείται ότι είναι πολύ πιο δύσκολο να γίνει ένα τέτοιο έργο. Υπάρχει τρόπος να γίνει κάποιο είδους κλειστό σύστημα? Γιατί αντιλαμβάνομαι ότι ο λόγος που έχουμε και τη μείωση, την αυξομείωση των επιπέδων νερού στα φράγματα μας είναι και εξάτμιση, η εξαέρωση. Αυτά, εντάξει, ο κλειστός σύστημα δεν μελετήσαμε τέτοιων ενδεχόμενων. Υπάρχουν δύο συγκεκριμένα φράγματα τα οποία είναι ενωμένα μεταξύ τους και θα μπορούσε σε κάποια στιγμή να εγκατασταθεί ένα σύστημα μεταξύ αυτών των φραγμάτων ή κάποιων άλλων φραγμάτων, τέλος πάντων. Απλώς υπάρχουν πολλά θέματα να λυθούν πριν να φτάσουμε να μελετούμε κάποια ολοκληρωμένη υλοποίηση ενός τέτοιου συστήματος. Okay. Άρα, μέχρι να φτάσουμε όμως σε αυτό το σημείο, ίσως να είναι πιο όριμες πολλές άλλες τεχνολογίες στη διάθεσή μας. Της αποθήκευσης, μάλιστα. Είχε και πιο σύντομα. Ναι, είχε αναφέρει ο κύριος Παρτασίδης πριν ότι έχει προκύψει και ένα θέμα της ανακύκλωσης των μπαταριών. Είχαμε δει πολύ ανησυχητικές έρευνες για το ότι ειδικά οι πρώτες τεχνολογίες μπαταριών αυτοκινήτων ηλεκτροκίνητων ότι ήταν πολύ δύσκολο να διοχετευτούν για ανακύκλωση. Έχει ξεπεραστεί αυτό το εμπόδιο με τις νέες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται? Κοιτάξτε, όσον αφορά τις μπαταρίες, εκείνο που ξέρω ότι γίνεται, οι ίδιες οι εταιρείες κάνουν προγράμματα για να ανακαλέσουν πίσω τις παλιές τις μπαταρίες και να τις χρησιμοποιήσουν για άλλες δραστηριότητες. Δηλαδή, π.χ. για τα ηλεκτρικά. Ναι, γίνεται ανάκληση π.χ. των μπαταριών των ηλεκτρονικών αυτοκινήτων. Πρόσφατα είχε κάνει ένα πρόγραμμα η Nissan, τα οποία πιάνναν τις μπαταρίες και χρησιμοποιούσαν τις σε έργα ηλεκτροπαραγωγής π.χ., τα οποία δεν χρειάζονται να έχουν και τόση μεγάλη διάρκεια ζωής οι μπαταρίες εκεί πέρα, γιατί όσον αφορά στον ηλεκτρισμό, στην ηλεκτροπαραγωγή, κάποιες ώρες τη χρειάζεσαι την μπαταρία, άρα μπορεί να μην είναι και τόσο καινούρια η μπαταρία που θα χρησιμοποιηθεί. Κύριε Παρτασίδη, έχω μια τελευταία ερώτηση προς τον κύριο Ιωσήφ Σπυρίδων, γιατί μου έχει πει ότι στις 6 θα πρέπει να τον αποδεσμεύσω, οπότε επέτρεψε μου. Κύριε Παρτασίδη, πέστε μας λίγες λεπτομέρειες για τον τρόπο με τον οποίο εκπονείται αυτή τη στιγμή η στρατηγική για την μελέτη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τη χωροθέτηση των διαφόρων ΑΠΕ, για να ξέρουμε έναν περίπου τι ακριβώς είναι που θα μελετηθεί, τα χρονοδιαγράμματα όπως έχουν τεθεί, σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε σήμερα. Να σας πω. Μισό λεπτό, παρακαλώ. Λοιπόν, ξεκινώ με το πρώτο παραδοτέο. Το πρώτο παραδοτέο στην μελέτη που θα γίνει είναι ουσιαστικά η υφιστάμενη χωροθετική πολιτική και μια περιγραφή. Αυτό γίνεται τον πρώτο μήνα της μελέτης, πρώτες 4 εβδομάδες. Ακολούθως έχουμε την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων για 2 διαφορετικά σενάρια που θα δώσει στον ανάδοχο η Υπηρεσία Ενέργειας. Αυτό θα είναι στο δεύτερο μήνα ουσιαστικά, από την 5η μέχρι την 8η εβδομάδα της μελέτης, να τα αξιολογήσει με βάση την υφιστάμενη χωροθετική πολιτική. Και το παραδοτέον 3 είναι ποιες αλλαγές ουσιαστικά χρειάζονται στην υφιστάμενη χωροθετική πολιτική με βάση τα 2 σενάρια που είδαμε, ούτως ώστε να μην έχουμε σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Θα υποθέσω ότι είναι σε αυτό το τρίτο στάδιο που γίνεται και ένας έλεγχος για την εξέλιξη, την νομοθετική, τις διεθνείς συμβάσεις που έχουν προκύψει από το 2010 μέχρι και σήμερα. Έχουμε μια σωρία αναλλαγών, τέλος πάντων, του νομικού και περιβαλλοντικού πλαισίου. Υποθέτω ότι αυτά θα ληφθούν υπόψη στη νέα χωροθετική πολιτική. Βεβαίως. Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, το τελευταίο στάδιο είναι η ολοκληρωμένη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που θα τεθεί και σε, δεν κάνω λάθος, και σε δημόσια διαβούλευση, αν θυμούμε σωστά που τα εγγράφα των προσφορών, και θα υποβληθεί πλέον για εξέταση στο τμήμα περιβάλλοντος, στην περιβαλλοντική αρχή. Μάλιστα. Όπου λογικά θα είναι η εμπλοκή. Αυτό θα γίνει περίπου, αν το θυμούμε σωστά με τα χρονοδιαγράμματα, είναι νομίζω στις 12-13 εβδομάδες θα είναι έτοιμο ουσιαστικά το πρώτο προσχέδιο.
για να υποβληθεί στην υπηρεσία ενέργειας ως αναθέτουσαν αρχή. Ως παραδοτείο. Να τεθεί στη δύο. Ναι, το τελευταίο παραδοτείο και ακολούθως να προχωρηθεί προς το τμήμα περιβάλλοντος. Άρα, όταν κατακυρωθεί ουσιαστικά η προσφορά και αν δεν υπάρξει καθυστέρηση με κάποια προσφυγή τέλος πάντων για τον αναθέτουσαν αρχή για το πού την έχει αναθέσει, όταν τέλος πάντων θα πέσουν οι υπογραφές και θα μπορεί να ξεκινήσει, στους 4 μήνες παραδίδεται το παραδοτέον και θα μένει μετά το κομμάτι που αφορά αξιολόγηση, δημόσια διαβούλευση και κατάθεση στο τμήμα περιβάλλοντος. Ή υπάρχει και δημόσια διαβούλευση από την εταιρεία που έχει αναλάβει. Δηλαδή, να δούμε 2 διαβουλεύσεις ή να δούμε μόνο μία. Μία είναι η διαβούλευση. Μία είναι η διαβούλευση που θα γίνει. Okay. Άρα, φαίνεται ότι τα χρονοδιαγράμματα δεν είναι τόσο μακριά. Αν όλα πάνε καλά, θα μπορούσε ίσως να λήξει όλη η διαδικασία μέχρι το τέλος του 2021. Ναι, το στόχος είναι πιο γρήγορα. Το προσχέδιο θα είναι έτοιμο λογικά μέσα στο αρχές του καλοκαιριού. Ναι. Μάιο, αναλόγως με το. Ας το πούμε αρχές Ιουνίου. Ελπίζουμε ότι εντός Ιουλίου θα γίνει η πρώτη εξέταση που την περιβαλλοντική αρχή. Τώρα, η περιβαλλοντική αρχή εννοείται ότι να το δει, να σας τα πει και η κυρία Κωνσταντίνα στη συνέχεια, θα το δει, ίσως ζητήσει περαιτέρω στοιχεία. Αν ζητήσει περαιτέρω στοιχεία κάθε φορά, ο ανάδοχος θα έχει στη διάθεση του 2 εβδομάδες για να υποβάλει τα στοιχεία. Κατανοητό. Λοιπόν, κύριε Σπυρίδων, σας υπερευχαριστούμε. Να απολογούμε που καθυστερήσαμε τελικά να ξεκινήσουμε και θα σας χάσουμε τόσο σύντομα. Να κάνουμε και ένα μικρό διάλειμμα για να μπορέσουμε να δούμε την κυρία Κωνσταντίνου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Γεια σας. Επιστρέφουμε λοιπόν στην Πράσινη Ενημέρωση. Φιλοξενούμενη μας σήμερα είναι η κυρία Ειρήνη Κωνσταντίνου, ανώτερη λειτουργός του Τμήματος Περιβάλλοντος, και ο κύριος Γιώργος Παστασίδης, είναι ανώτερος λειτουργός εμπορίου και βιομηχανίας της Υπηρεσίας Ενέργειας. Αγαπητοί κύριοι και κυρία μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε πάλι μαζί μας. Θα ξεκινήσω με τον κύριο Παστασίδη, γιατί τον διέκοψα λίγο, άκομψα προηγουμένως. Μας εξηγούσε για το πώς οι διαδικασίες αποθήκευσης τεχνολογίας και οι καινούριες, τέλος πάντων, προοπτικές που προκύπτουν θα μπορούσαν να εξεταστούν και να εμπλουτίσουν περαιτέρω την ενεργειακή μας πρόσμιξη, τέλος πάντων, και παραγωγή στο νησί. Ναι, εκεί που είχαμε μείνει όσον αφορά την επίπτωση που έχουν οι τεχνολογίες αποθήκευσης στο περιβάλλον, είναι ένα θέμα το οποίο είχε εξεταστεί πολύ αμυδρά στην πρώτη μελέτη που έκαναμε το 2010. Και ο λόγος ήταν γιατί δεν υπήρχαν όριμες τεχνολογίες ή ακόμα και πιλωτικά έργα για να πάρουμε στοιχεία. Αναμένουμε τώρα, επειδή υπάρχουν κάποια συστήματα που λειτουργούν και στην Κύπρο και στο εξωτερικό, υπάρχουν αρκετά περισσότερα στοιχεία όσον αφορά την αποθήκευση θερμότητας και όσον αφορά την αποθήκευση, τη χημική αποθήκευση σε μπαταρίες. Υπάρχουν και ευρωπαϊκές οδηγίες, μπορεί να τα ξέρει και η Ειρήνη καλύτερα να μας τα συμπληρώσει, υποχρεώσεις στους προμηθευτές των τεχνολογιών που τους βάζουν τα τέλη ανακύκλωσης.
Και οι ίδιες οι εταιρείες βγάζουν, όπως είπα πριν, προγράμματα για επαναχρησιμοποίηση των μπαταρίων. Ναι, μπράβο, όσον γιατί αφορά... συζητούσαμε για το πώς οι μπαταρίες των αυτοκινήτων στην, τουλάχιστον πριν 10 χρόνια υπήρχε έτσι, μια πολύ μεγάλη αναστάτωση στους περιβαλλοντικούς κύκλους, ότι προωθούμε με την ηλεκτροκίνηση, αλλά στο τελική, τέλος πάντων, διαχείριση των αποβλήτων, ότι υπήρχε σοβαρό πρόβλημα. Και εκείνη που μας εξηγούσε ο κύριος Παρτασίλης, ότι υπάρχουν πλέον τρόποι ανάκλησης και επαναχρησιμοποίησης τους πλήρως. Σας διέκοψα και πάλι, δυστυχώς. Πέστε μας, κύριε Παρτασίλη. Εντάξει, το τελευταίο το μέσο που έχουμε τώρα είναι η παραγωγή και αποθήκευση υδρογόνου, το οποίο περιβαλλοντικά μάλλον προσφέρει παρά να μειώνει κάποια πράγματα, γιατί στο τέλος εκλείεται νερό στην ατμόσφαιρα και κάποιες υγρασίες. Είναι κάτι το οποίο φυσικά δεν εξετάσαμε την περιβαλλοντική του πτυχή, ενώ πιλωτικά έργα παραγωγής υδρογόνου είμαστε σε δύο ευρωπαϊκά προγράμματα τώρα με κάποιες πανεπιστήμια και κάποιες εταιρείες οι οποίες προωθούν τις τεχνολογίες και υπάρχουν και κάποιες άλλες δράσεις που έγιναν. Εν κάτι το οποίο θεωρώ ότι θα μας απασχολήσει, όπως είπα και πριν, προς το τέλος της περίοδου. Σωστό. Κυρία Κωνσταντίνου, είχαμε ξεκινήσει τη συζήτηση για αυτό το θέμα, γιατί συζητούσαμε για το πώς η καινούρια στρατηγική, η υποεκπώνηση στρατηγική για τη χωροθέτηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αφορά γενικότερα όλες τις τεχνολογίες και πιθανότατα και τις καινοτόμες που θα προκύψουν. Θέλετε να μας πείτε λίγα λόγια για το γιατί ήταν τόσο σημαντικό για το τμήμα περιβάλλοντος να εκπονηθεί αυτή η μελέτη πριν να προχωρήσει στην εξέταση νέων αιτήσεων που κατατίθενται ενώπιον της? Ναι, πρώτα να πω ότι όντως και σε ευρωπαϊκό επίπεδο προωθούνται και νέες και καινοτόμες τεχνολογίες όσον αφορά ΑΠΕ. Και νομίζω ότι πρέπει όλοι να προετοιμαστούμε και εύκολα να μπορούμε να υιοθετήσουμε αυτές τις τεχνολογίες, γιατί οι στόχοι για τη μείωση των θερμοκηπιακών αερίων είναι πάρα πολύ αυστηροί, είναι πολύ συγκεκριμένοι. Όλοι κινούνται γύρω από το θέμα της μείωσης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Υπάρχει η Πράσινη Συμφωνία, που είναι η νέα πολιτική και οικονομική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ο βασικός στόχος είναι η μείωση των επιπτώσεων από την κλιματική αλλαγή. Και σίγουρα οι ΑΠΕ παίζουν έναν πολύ σοβαρό ρόλο. Οπότε αυτή η δεκαετία και οι επόμενες θα είναι πολύ σημαντικές για την Κύπρο όσον αφορά την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών. Και ειδικά για το θέμα του υδρογόνου που ανάφερε και ο Γιώργος, υπάρχει και μια καινούργια στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα επικεντρωθεί πάνω στη χρήση του υδρογόνου. Και πρέπει και εμείς να είμαστε έτοιμοι με όλα τα μέσα να μπορέσουμε να τις υιοθετήσουμε. Τώρα, όσον αφορά το θέμα των φωτοβολταϊκών, έτσι πιο συγκεκριμένα, να πούμε ότι στο πλαίσιο της δεκαετίας 2010 με 2020 υπήρξε σωρία αιτήσεων στο τμήμα περιβάλλοντος, τις οποίες εξετάσαμε όσον αφορά την περιβαλλοντική τους διάσταση. Μέσα από αυτήν την αξιολόγηση έργων είχαμε εντοπίσει μια σοβαρή έλλειψη ολοκληρωμένης χωροθετικής πολιτικής όσον αφορά τα φωτοβολταϊκά. Παρόλο που υπήρχαν κάποια πλαίσια, μια εντολή του Υπουργείου Εσωτερικών, υπήρχαν κάποιες κατευθυντήριες γραμμές από την Πολοδομική Αρχή κτλ. Εν τούτης, για κάθε σχεδόν έργο που αξιολογούσαμε, αντιμετωπίζαμε τα προβλήματα της χρήσης γης, της υφιστάμενης χρήσης γης, της μελλοντικής χρήσης γης, το τι χάνουμε βάζοντας φωτοβολταϊκά, εάν τούτα τα φωτοβολταϊκά πρέπει να μπουν σε άγονες περιοχές, σε γεωργική γη, σε πρώην λατομικές περιοχές, θέματα νατούρα, άλλων περιοχών με πλούσια βιοποικιλότητα κτλ. Οπότε κάθε φορά σχεδόν ξαναξεκινούσαμε από το σημείο μηδέν να συζητούμε κατά πόσον έπρεπε ή όχι να χωροθετηθούν τα φωτοβολταϊκά στη συγκεκριμένη περιοχή. Και επειδή εμείς θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά τα φωτοβολταϊκά και μια στρατηγική είναι πολύ φιλόδοξη όσον αφορά τα φωτοβολταϊκά, και λήψη ενός πλαισίου για την επόμενη δεκαετία, η οποία θα είναι η πιο σημαντική δεκαετία για την Κύπρο όσον αφορά τα φωτοβολταϊκά, θεωρούμε ότι είναι απαραίτητη
η χωροθετική πολιτική για τη ΣΑΠΕ και πιο συγκεκριμένα για τα φωτοβολταϊκά για πάρα πολλούς λόγους. Ο ένας λόγος είναι ότι θα βοηθήσει και τις αρμόδιες αρχές αλλά και τους επενδυτές να ξέρουν ακριβώς πού μπορούν να χωροθετήσουν φωτοβολταϊκά. Βέβαια. Ναι. Θα ξέρουμε εμείς συνολικά στην Κύπρο εάν όντως πρέπει να μπουν κάποια φωτοβολταϊκά που θεωρούμε ότι πρέπει. Πού θα μπουν, αν θα μπουν σε κάποια γεωργική γη, να επιλέξουμε τη λιγότερο προβληματική γεωργική γη. Αν θα μπουν σε κάποια εγκατελειμμένα... Τη λιγότερο γόνιμη. Λιγότερο γόνιμη. Να δημιουργήσουμε αυτές τις ισορροπίες, έτσι ώστε να έχουμε μια ολοκληρωμένη χωροθετική πολιτική, να μπορέσουμε να εκπληρώσουμε τους στόχους μας, αλλά και από την άλλη να μην έχουμε συνεχώς τα προβλήματα και τις καθυστερήσεις που αντιμετωπίζουμε. Γιατί αντιλαμβάνεστε, όταν μια περιβαλλοντική μελέτη πρέπει να αξιολογήσει από την αρχή τα θέματα χρήσης γης, υπάρχει σοβαρή καθυστέρηση από μέρους των αρμοδίων αρχών, υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες από τους επενδυτές, οι οποίοι επενδύουν, κάνουν αιτήσεις, περιμένουν, αλλά και σίγουρα και από εμάς κατά πόσο θα προλάβουμε να εκπληρώσουμε τους στόχους μας. Εντός των χρονοδιαγραμμάτων εννοείται Βεβαίως. Που σας θέτει ο νόμος. Βεβαίως. Βέβαια, ναι. Κύριε Παρτασίδη, απλά για να μπορέσουμε να κάνουμε τον διάλογο, εξηγήστε λίγο στους τηλεθεατές μας γιατί είναι σημαντικό το κομμάτι της χωροθετικής για να μπορεί οποιοσδήποτε επενδυτής ή τέλος πάντων η εταιρεία που σκέφτεται να χωροθετήσει κάποιο φωτοβολταϊκό πάρκο, γιατί είναι σημαντικό να μπορεί να έχει γρήγορα μια απάντηση, θετική ή αρνητική. Ναι, υπάρχουν αρκετοί παραγοντές οι οποίοι επηρεάζουν έναν έργο και τα οικονομικά ενός έργου. Και το πιο σημαντικό είναι το πόσο γρήγορα έναν έργο θα μπορέσει να ξεκινήσει, να μπει στην αγορά πριν να μεγαλώσει η αγορά, πριν να γίνει πιο ανταγωνιστική. Δηλαδή, τώρα είμαστε σε ένα αρχικό μεταβατικό στάδιο και γι' αυτό που υπάρχουν και όλες οι αντιδράσεις. Επειδή η αγορά θα ξεκινήσει σύντομα, τέλος του 2022, τέλος του 2021, αρχές του 2022, αναμένουμε ότι οι εταιρείες οι οποίες θα δραστηριοποιηθούν πρώτες θα έχουν κάποιο πλεονέκτημα γιατί θα προλάβουν να αποσβέσουν ένα κομμάτι της επένδυσης τους. Από την άλλη όμως... Γιατί το χρονοδιάγραμμα αυτό το συνδέεται με κάποια καινούργια εξέλιξη ή γενικότερα επειδή αυτή τη στιγμή εξακολουθεί ίσως και λόγω της κρίσης να είναι περιορισμένες οι επενδύσεις σε αυτόν τον τομέα. Όχι, το χρονοδιάγραμμα έχει να κάνει καθαρά με το νομοθετικό πλαίσιο και τον διαχειριστή συστήματος μεταφοράς, ο οποίος είναι να λειτουργήσει το λογισμικό, στο οποίο να μπορούν να συμμετέχουν όλοι όσοι θέλουν να συμμετέχουν μέσα στην αγορά ηλεκτρισμού. Άρα, μιλάμε για την ελευθεροποίηση της αγοράς του ηλεκτρισμού. Ακριβώς. Για να το καταλαβαίνουν λιανά οι τηλεθεατές μας. Σωστά. Εντάξει, όσον αφορά τις εκτάσεις, με μια μελέτη που είχαμε κάνει σε συνεργασία με την Αρχή Ηλεκτρισμού, η έκταση της γης που χρειάζεται είναι καθόλου πολύ για να καλύψουμε ο στόχος μας. Δηλαδή, μιλούμε για περίπου 5 με 6 τετραγωνικά χιλιόμετρα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να ξεπεράσουμε τους στόχους που έχουμε για το 2030. Και μπορεί να είναι και πολλά που λέω τώρα, γιατί η τεχνολογία των φωτοβολταϊκών βελτιώνεται σχεδόν κάθε εξάμηνο από τα report που παίρνουμε και χρειάζεται όσο περνά ο χρόνος λιγότερων ευβαδών για να εγκαταστήσουμε την ίδια ισχύ. Και συγκρίνοντας σήμερα την τεχνολογία που έχουμε το 2020 σε σχέση με την τεχνολογία που είχαμε το 2010, είναι ακριβώς επί δύο. Δηλαδή, ο ίδιος χώρος που ήθελες το 2010, θέλεις το μισό το 2020 για να παράξεις την ίδια ενέργεια. Και αναμένουμε ότι τούτη η πρόοδος θα συνεχιστεί μέχρι το 2030 με τον ίδιο ρυθμό ή ακόμα και καλύτερο. Και το είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί έχουμε και μέσα στην οδηγία μας τον ΑΠΕ την υποχρέωση για repowering, δηλαδή ανανέωση και των υφιστάμενων σταθμών, που είναι κάτι το οποίο πρέπει να εξετάσουμε. Εννοείται για την εναλλαγή της τεχνολογίας σε υφιστάμενα, π.χ. φωτοβολταϊκά πάρκα ή σε υφιστάμενα αεολικά πάρκα. Ναι, δηλαδή όταν θα λήξουν τα συμβόλαια των υφιστάμενων έργων, που αρκετά θα λήξουμε μέσα στην περίοδο που θα διανύσουμε, θα έχουν τη δυνατότητα να ανανεώσουν τους σταθμούς τους και να αυξήσουν την ισχύ τους για να συμμετέχουν και γίνει μες στην αγορά.
Ήδη υπάρχουν μερικοί που το κάνουν από τα τώρα. Δηλαδή, οι εταιρείες οι οποίες αναλύσαν τα και είχαν μεγάλη διαφορά στην επιδότηση που επέρναν από το Υπουργείο, επιλέξαν και κάναν αιτήματα να μπουν απευθείας μέσα στην αγορά και να φύγουν από τα υφιστάμενα σχέδια τα οποία χρηματοδοτούνταν από το Υπουργείο. Είναι πολύ ενδιαφέρον το κομμάτι και να επανέλθω, γιατί θέλω να μας εξηγήσετε λίγο για το θέμα της εξασφαλισμένης τιμής. Αλλά να πάω πίσω στην κυρία Κωνσταντίνου λίγο για να μπορέσει να μας ξεκαθαρίσει λίγο περισσότερο. Ο λόγος για τον οποίο το Τμήμα Περιβάλλοντος αποφάσισε ότι δεν θα δέχεται καινούργιες αιτήσεις από τον Οκτώβριο του 2020. Ήταν απλά η έλλειψη της χωροθετικής πολιτικής ή ήταν γενικότερα και η ανάγκη να μπορέσει να καθορίσει άλλα πλαίσια για το πώς θα εξαδάζονταν αυτές οι αιτήσεις. Δηλαδή όχι μόνο το καθαρά περιβαλλοντικό, αλλά γενικότερα και το πώς όλων αυτών εμπλέκεται με τις καινούργιες συμβάσεις. Γιατί στη συζήτηση που είχαμε πριν με τον κύριο Σπυρίδων, ο οποίος έπρεπε να φύγει εσπεσμένα, μας είχε εξηγήσει ότι η προηγούμενη χωροθετική πολιτική είχε καθοριστεί από το 2010. Άρα είχε εκπονηθεί με βάση τα δεδομένα εκείνης της περίοδου. Η εντολή 2 του Υπουργείου Εσωτερικών είναι εκπονημένη από το 2006, ακόμη πιο πριν. Άρα όλες αυτές οι καινούργιες εξελίξεις με το νομοθετικό πλαίσιο δεν αντικατοπτρίζονταν στην παλαιότερη χωροθετική πολιτική. Ναι, να πούμε ότι ναι, όντως υπήρχε μια πολιτική του Υπουργείου Εσωτερικών του 2006 που έγινε τότε, με τα τότε δεδομένα, πιο πολύ με επικέντρωση πάνω στα αιωλικά πάρκα και με κάποιες αναφορές στα φωτοβολταϊκά, η οποία χρησιμοποιείται. Υπήρχε το σχέδιο δράσης για ΑΠΕ 2010-2020, το οποίο υπήρχε μια αναφορά στο θέμα χωροθέτησης, αλλά χωρίς σαφή χωροθετική πολιτική. Όλα αυτά χρησιμοποιούνταν και με τα δεδομένα που υπήρχαν εκείνη την εποχή, θεωρώ ότι ήταν καλά εργαλεία για όλους μας, έτσι ώστε να τα εφαρμόζουμε. Όμως βλέποντας την εξέλιξη, δηλαδή βλέποντας το σχέδιο 2020-2030, το οποίο εκπονήθηκε και πρόσφατα από το Τμήμα Περιβάλλοντος σε συνεργασία με την Υπηρεσία Ενέργειας, αξιολογήθηκε και ολοκληρώθηκε η διαδικασία. Βλέποντας τις νέες υποχρεώσεις που έχουμε με βάση τις υποχρεώσεις μας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη μείωση θερμοκηπιακών αερίων, βλέποντας και την τάση πλέον την μελλοντική για μεγάλα φωτοβολταϊκά πάρκα. Δηλαδή πλέον η τάση τουλάχιστον από πλευράς αιτήσεων που παίρνει το Τμήμα Περιβάλλοντος και διαβουλεύσεων που έχει, πλέον η τάση είναι να δημιουργούνται μεγάλα φωτοβολταϊκά πάρκα, τα οποία ανάλογα με τη χωροθέτησή τους ενδεχομένως να δημιουργούν πιο μεγάλο αντίκτυπο στο περιβάλλον. Έχοντας όλα αυτά σαν δεδομένα, θεωρήσαμε ότι για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε ολοκληρωμένα, να βλέπουμε τα έργα σφαιρικά, να υπάρχει μια ολοκληρωμένη αντίληψη το πού χωροθετούμε φωτοβολταϊκά και να μην υπάρχει και η καθυστέρηση που υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια, ειδικά σε σχέση με τις επενδύσεις, θεωρήσαμε ότι είναι απαραίτητο το εργαλείο της χωροθετικής πολιτικής και του νομικού πλαισίου, το οποίο θα εφαρμόζεται για τη νέα δεκαετία πλέον και όχι για την προηγούμενη, γιατί όπως είπατε και εσείς, τα δεδομένα αλλάξαν άρδιν από εκείνη την εποχή, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε μπροστά, να μπορούμε να αξιολογούμε τα έργα και εμείς βλέπουμε καθαρά την περιβαλλοντική διάσταση του έργου. Όλα τα άλλα τεχνικά θέματα είναι θέματα των άλλων αρμοδίων αρχών. Και να μπορούμε να ολοκληρώνουμε αυτές τις αξιολογήσεις για το κάθε έργο. Βλέποντας το έργο έναν-ένα, χωρίς να υπάρχει η ολοκληρωμένη χωροθετική πολιτική, σας εγγυούμε ότι θα υπάρχουν και καθυστερήσεις και προβλήματα και διχασμένες απόψεις μεταξύ τμήματων ή μεταξύ τοπικών αρχών ή ΜΚΟ, όπως αντιμετωπίζουμε κάθε φορά που βλέπουμε έργα. Και το αποτέλεσμα είναι στο τέλος της ημέρας το κράτος να μην μπορέσει να πιάσει τους στόχους που πρέπει να πιάσει. Γι' αυτόν τον λόγο έκαναμε αυτή την κίνηση. Θεωρούμε ότι, για να είμαι ειλικρινής, όλα τα τμήματα συμφωνά. Δεν είχε κάποιον τμήμα που δεν συμφωνούσε με το θέμα της χωροθετικής πολιτικής. Ήδη το συζητούσαμε και με το Τμήμα Πολοδομίας και με την Υπηρεσία Ενέργειας εδώ και αρκετόν καιρό.
Και νομίζω τώρα που φτάσαμε σε αυτό το σημείο όπου ναι, υπάρχει μπροστά μας μια προσφορά και προχωρά, έχουμε συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, θεωρούμε ότι θα μπορέσουμε να φτάσουμε εκεί που θέλουμε. Να ρωτήσω τον κύριο Μπαρτασίδη, ένα από τα σύνηθη ερωτήματα που μας προκύπτουν, ο λόγος που τέλος πάντων οι περισσότεροι επενδυτές φαίνεται να επιλέγαν τα μεγάλα φωτοβολταϊκά πάρκα, ήταν ότι ήταν πιο εύκολο να βρουν ενιαία τεμάχια που να ήταν αρκετά μεγάλα για να μπορούν να τους επιφέρουν μέγιστον κέρδος με ελάχιστη επένδυση. Γιατί για να είμαστε ειλικρινείς, αυτό είναι που ζητά οποιοδήποτε μέσος επενδυτής. Και συγκεκριμένα συζητούσαν ότι υπήρχαν σοβαρά εμπόδια ή περισσότερες καθυστερήσεις στο να μπορέσουν να χωροθετήσουν σοβαρή έκταση τέλος πάντων φωτοβολταϊκών, παραδείγματος χάρη σε βιομηχανικές στέγες ή ακόμη και σε οικιστικές περιοχές. Η εμπειρία σας στην Υπηρεσία Ενέργειας, συμφωνείτε με αυτήν τη διαπίστωση ή είναι διαφορετική η δική σας εμπειρία? Όχι, συμφωνούμε. Αντιθέτως, είναι ακριβώς το αντίθετο που ισχύει, γιατί όσον αφορά τα οικιστικά, δεν χρειάζεται καμία άδεια. Δηλαδή, έχουμε περιπτώσεις που και εργοστάσια, και σπίτια, και μικρές επιχειρήσεις που εγκαταστήσαν μεγάλα φωτοβολταϊκά, εξίσου μεγάλα όσον και στη γη, πάνω σε οροφές. Και δεν υπήρχε, και οι διαδικασίες ήταν πάρα πολύ πιο γρήγορες, γιατί υπάρχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα άμα είσαι σε κατοικημένη περιοχή. Και μιλούμε πάντα άμα είναι κατοικημένο πάνω στη στέγη του κτηρίου. Mm-hmm. Ότι υπάρχει και κοντά ηλεκτρικό δίκτυο. Δηλαδή, όταν έχεις ένα κτίριο το οποίο ηλεκτροδοτείται, χρειάζονται επιπλέον επενδύσεις και επιπλέον ταλαιπωρίες για να εξασφαλίσεις το δίκτυο. Κάτι που δεν έχουν τα μεγάλα τα φωτοβολταϊκά πάρκα που μπαίνουν στα χωράφια, και είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, γιατί πέραν της περιβαλλοντικής μελέτης και όλων των άλλων προβλημάτων που συζητούμε, υπάρχει και τεράστιος χρόνος καθυστέρησης μέχρι να οδευθεί το καλώδιο από το πλησιέστερο υποσταθμό της αρχής ηλεκτρισμού μέχρι το τεμάχιο. Ναι, ναι. Το πράγμα μπορεί να καθυστερήσει ένα έργο πάνω από 2 χρόνια, η εμπειρία μας. Κάτι το οποίο ενισχύει στα οικιστικά, ούτε στα εμπορικά. Εκείνο που ίσως ακούσατε για τις βιομηχανικές περιοχές είναι κάποια κτίρια τα οποία δεν έχουν άδεια νοικοδομής. Όταν το ίδιο το κτίριο δεν έχει άδεια νοικοδομής, είναι δύσκολο να αδειοδοτήσεις και έργο να πει, γιατί πρέπει να βγάλεις άδεια νοικοδομής για όλη την εγκατάσταση. Άδεια νοικοδομής ή τελική έγκριση το κτίριο στο οποίο θα γίνει η εγκατάσταση? Άδεια νοικοδομής. Η τελική έγκριση απαιτείται μετά που θα υλοποιηθεί η επένδυση και θα γίνει. Καταθέτεις τα χαρτιά σου για να βγει η τελική έγκριση. Αλλά είχαμε πολλές περιπτώσεις και ακόμα και τούτο προσπαθήσαμε τώρα μέσα στη νέα συστάθηκε μια τεχνοκρατική επιτροπή για τη χωροθέτηση των έργων. Έγινε μια έκθεση της Τεχνικής Επιτροπής, η οποία έθεσε και κάποιους κανόνες σε ποιες περιπτώσεις, ακόμα και να μην υπάρχει άδεια οικοδομής για κάποιο κτίριο, να μπορεί να εγκαταστήσει φωτοβολταϊκό. Υπήρχε όμως και μια άλλη απορία. Η ΑΕΚ έφερνε εμπόδια στην εγκατάσταση μαζικών ή τέλος πάντων μεγάλου δυναμικού φωτοβολταϊκών και είχε μπει ένας περιορισμός, αν θυμάμαι καλά, όσον αφορά τα φωτοβολταϊκά που μπορούσαν να εγκατασταθούν σε οικιστικές μονάδες. Εξακολουθεί να υπάρχει αυτός ο περιορισμός ή έχει αρθεί? Ο περιορισμός είναι τεχνικός περιορισμός, είναι της ΑΕΚ, γιατί υπάρχει συγκεκριμένη δυναμικότητα που μπορεί να τραβήσει, ας το πούμε με απλά λόγια, έναν καλώδιο, το οποίο είναι εγκατεστημένο στο σπίτι. Δηλαδή, αν ένα σπίτι έχει εγκατεστημένη ισχύ 10 κιλοβάτ για τις ανάγκες του σπιτιού, δεν μπορείς εσύ να πάρεις να βάλεις 20 κιλοβάτ φωτοβολταϊκών, γιατί να πρέπει να αλλάξει όλη η υποδομή της ΑΕΚ, ούτως ή άλλως στην περιοχή είναι εκεί. Όχι μόνο στην μονάδα. Αφορά γενικότερα το δίκτυο που παρέχει, υποθέτω, διαχειριστής μεταφοράς πλέον, όχι η ΑΕΚ. Αλλά το δίκτυο είναι ο διαχειριστής στην διανομής όσον αφορά τα οικιστικά, ναι. Και έχει να κάνει και με το δίκτυο, αλλά και με τους υποσταθμούς της ΑΕΚ που εξυπηρετούν τις οικιστικές περιοχές. Υπάρχει περίπτωση να υπάρχει επενδυτικό ενδιαφέρον για τη δημιουργία ενός επιπλέον δικτύου για να μπορεί ακριβώς να δεχτεί περισσότερη ενέργεια σε οικιστικές περιοχές? Σε οικιστικές περιοχές λίγο δύσκολο το βλέπω, γιατί
πρακτικά δεν υπάρχει και ο χώρος. Δηλαδή, τα σπίτια είναι περιορισμένος ο χώρος που έχουν. Λίγες οι περιπτώσεις, όπως την προηγούμενη που σας ανάφερα, που κάποιος θέλει να εγκαταστήσει. Αλλά αυτό που λέτε μπορεί να γίνει εύκολα με μια αίτηση στην ΑΕΚ για αύξηση φορτίου. Δηλαδή, κάνει που λαλούμε τριφασικών στην. Μπράβο, μπράβο. Δηλαδή, κάποια σπίτια που έχουν τριφασικών 30 αμπέρ, λέμε, και θέλω επιπλέον φορτίο να γίνει 60 αμπέρ. Πληρώνει το στην αρχή ηλεκτρισμού και είναι υπόχρεο μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα να αλλάξει κάποια καλώδια ή να ενισχύσει κάποιες γραμμές υφιστάμενες. Τούτο όμως που λέτε ισχύει όσον αφορά τα μεγάλα τα πάρκα. Τα μεγάλα τα πάρκα, για να επεκταθεί το υφιστάμενο δίκτυο, το κόστος επομίζεται το 100% ο παραγωγός των φωτοβολταϊκών. Ο επενδυτής. Ο επενδυτής ουσιαστικά, ναι. Που είναι αρκετά μεγάλο κόστος τούτο, αλλά βοηθά έμμεσα να αναπτυχθούν και οι περιοχές εκεί που είναι το φωτοβολταϊκό, που είναι κάτι που ίσως, επειδή πολλές κοινότητες κάποιοι αντιδρούν κάποτε άμα δουν μεγάλα έργα, το δικό μου μήνυμα είναι ότι τούτες οι περιοχές στο τέλος μπορεί να βοηθηθούν να αναπτυχθούν, γιατί παίρνει εκεί ρεύμα που υπό κανονικές συνθήκες θα υπήρχε. Κατανοητό. Άρα θα μπορούν να αποφεληθούν. Ναι, απλώς να πω εδώ ότι πολλές φορές περιβαλλοντικά μπορεί να μην θέλουμε σε κάποιες περιοχές να πάει ρεύμα. Δηλαδή, αν είναι μια περιοχή που έχει μια φυσική αξία, που δεν έχει ζώνες πολεοδομικές, που δεν έχει πολεοδομικές ζώνες για ανάπτυξη, θεωρούμε ότι εκείνη η περιοχή πρέπει να προστατευτεί. Απλώς να πω πίσω στο θέμα των οροφών, να πω ότι έχουμε αφαιρέσει τις οροφές από το παράρτημα και δεν χρειάζεται περιβαλλοντική μελέτη. Μπορεί κάποιος να προχωρήσει. Άρα έχει αρθεί άλλο έναν εμπόδιο, αν μπορεί να το έτσι. Βέβαια. Και επίσης ήμασταν και εμείς μέλη αυτής της Τεχνικής Επιτροπής. Οπότε έγινε προσπάθεια για αυτές τις αιτήσεις, οι οποίες είτε είναι μικρής δυναμικότητας μέσα σε ζώνες οι οποίες μπορούν να γίνουν, να γίνονται με πολύ γοργούς ρυθμούς, χωρίς να περνούν από τη γραφειοκρατική διαδικασία της πολεοδομικής άδειας και της άδειας οικοδομής κτλ. Οπότε έγιναν κάποιες προσπάθειες, τουλάχιστον εκείνα τα οποία είναι το λιγότερο προβληματικά, να μπορούν να προχωρούν γρήγορα. Όμως, φαίνεται ότι κάποια έργα τα οποία προωθούνται είναι έργα μεγάλης δυναμικότητας και επιλέγονται συνήθως περιοχές οι οποίες έχουν και άλλη χρήση σημαντική. Όπως, για παράδειγμα, Γεωργική. Είναι αρδευόμενες περιοχές κτλ. Εκεί είναι που δημιουργείται το πρόβλημα με την αλλαγή της χρήσης γης. Και βέβαια, άλλες περιοχές οι οποίες γεωργικά δεν έχουν καμία αξία, αλλά έχουν σοβαρή περιβαλλοντική αξία. Βιοποικιλότητας. Ξέρετε, στην έρευνα μου για την εκπομπή σήμερα, είχα εκπλαγεί όταν συνειδητοποίησα κάτι καινούριο για μένα. Έλεγε ότι προσπαθούν να μην χωροθετούνται φωτοβολταϊκά πάρκα δίπλα από περιοχές όπου υπάρχουν πεδία νερού, λίμνες, υδατοφράκτες, οι αλικές μας, επειδή προφανώς δημιουργείται έναν lake effect, όπως το ονομάζουν στη βιβλιογραφία, όπου τα μεταναστευτικά, ειδικά τα πουλιά, βλέποντας μια ενιαία περιοχή με φωτοβολταϊκά, θεωρούν ότι είναι λίμνη και προσκρούν ουσιαστικά στα πλαίσια, προφανώς δημιουργούντας τραυματισμούς και μαζικό θάνατο πουλιών και ζημιές στον επενδυτή. Απλά με παραξένεψε, γιατί όταν δούμε ότι τα πλήστα φωτοβολταϊκά μεγάλης εμβέλειας που θα δούμε, παραδείγματος χάρη στο Ακροτήριν ή στην άλασσα με το ηλιοθερμικό, όλα αυτά είναι ακριβώς δίπλα από μεγάλες λίμνες ή μεγάλες επιφάνειες νερού. Εντάξει, να πω ότι το lake effect είναι ένα θέμα που ακόμα συζητείται. Υπάρχουν κάποιες έρευνες που έγιναν που δείχνουν ότι ενδεχομένως δεν υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχουν και άλλες έρευνες που λένε ότι τούτον το φαινόμενο δεν ισχύει. Τώρα, γίνεται η περιβαλλοντική αξιολόγηση του έργου. Όπως έχω πει, το βλέπουμε έναν τα έργα. Προσπαθούμε να δούμε και λίγο συσσωρευτικά τις επιπτώσεις. Δηλαδή,
για παράδειγμα, ένα φωτοβολταϊκό κοντά στην Αλική Λάρνακα, να πρέπει να δούμε συσσωρευτικά τις επιπτώσεις που ενδεχομένως να υπάρχουν και από άλλα φυστάμενα φωτοβολταϊκά ή κοντινά φωτοβολταϊκά. Αλλά θεωρώ ναι, είναι ένα θέμα το οποίο πιο παλιά το συζητούσαμε και με τα αιωλικά για το θέμα της πτυνοπανίδας και τώρα το συζητούμε και με τα φωτοβολταϊκά. Λοιπόν, είναι ένα θέμα. Ναι. Επειδή θα πρέπει να το κλείσουμε, θα σας ζητήσω κάποια καταληκτικά σχόλια. Να δώσω πρώτα τον λόγο στον κύριο Μπαρτασίδη. Ναι. Κύριο, που θέλω να τονίσουμε, ευχαριστούμε ξανά για την πρόσκληση, είναι ότι η χωροθέτηση και η συνέχιση των σχεδίων συνεχίζεται κανονικά. Θεωρούμε ότι όλες όσες αιτήσεις υποβλήθηκαν μέσα στο 2020 καλύπτονται από το υφιστάμενο σχέδιο πολιτικής που έχουμε, το υφιστάμενο σχέδιο δράσης. Mm-hmm. Και άρα θα πάρουν την πορεία τους σιγά σιγά να εξεταστούν. Αντιλαμβανόμαστε το φόρτο εργασίας, αλλά θα πρέπει να βρεθεί κάποια λύση. Γι' αυτό είναι να γίνει, υπάρχει και μια συνάντηση που θα γίνει 21 του μηνός σε επίπεδο υπουργών για να συζητήσουμε τα θέματα. Mm-hmm. Επίσης, είναι σημαντικό να πούμε ότι η χωροθέτηση και η ένταξη των φωτοβολταϊκών στις οροφές συνεχίζεται χωρίς κανένα πρόβλημα. Έχουμε ήδη πάρα πολλές αιτήσεις. Και ένα στατιστικό στοιχείο είναι ότι τα μισά σε ισχύ έργα που μπήκαν μέχρι σήμερα, μέχρι τη στιγμή που μιλούμε, είναι σχεδόν σε οροφές. Mm-hmm. Απλά τα επόμενα που θα είναι στα χωράφια, και επειδή υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον τώρα, γι' αυτό έχει δημιουργηθεί ο πρόβλημα. Σωστό. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παρτασίδη. Να είστε καλά. Κυρία Κωνσταντίνου. Ναι, να πω και εγώ ότι η πρόθεση των ΑΠΕ είναι μια από τις προτεραιότητες του τμήματος περιβάλλοντος και μια από τις υποχρεώσεις μας με βάση το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Αλλά σίγουρα θέλουμε να υπάρχει μια χωροθετική πολιτική. Μας ενδιαφέρει να υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ της ανάπτυξης των ΑΠΕ αλλά και της περιβαλλοντικής προστασίας. Εμείς συνεργαζόμαστε στενά με τα άλλα τμήματα που εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία και ευελπιστούμε ότι σύντομα θα έχουμε αποτελέσματα. Okay, εξαιρετικά. Αγαπητή κυρία Κωνσταντίνου, αγαπητή κυρία Παρτασίδη, σας υπερευχαριστώ και εσάς και τα τμήματα σας. Είναι άξιο το έργο που κάνετε. Γνωρίζουμε για την τεράστια υποστελέχωση που έχουμε, ειδικά σε επιστημονικό προσωπικό, γενικότερα οριζόντια στην κυβέρνηση. Ελπίζουμε ότι η προσπάθεια τέλος πάντων για να φτάσουμε όλες τις τεχνολογίες που δεν είχαμε, το Recovery Fund που θέλουμε καθοδηγεί λίγο και την πορεία που θα γίνουν οι επενδύσεις, ελπίζουμε ότι θα μπορέσουν να ανατρέψουν αυτόν τον σκηνικό. Καλό σας βράδυ και τους δύο και καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ. Καληνύχτα σας. Καλό σας βράδυ. Γεια σας. Αγαπητές κυρίες και κύριοι, έχουμε φτάσει στο τέλος άλλης μιας εκπομπής της Πράσινης Ενημέρωσης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Με μεγάλη προσοχή θα τα πούμε ξανά την επόμενη Τρίτη εδώ στο Βουλή TV. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.